Γεια σας, Digital Live. Μπροστά μας έχουμε το HTC Sensation. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πάρα πολύ θετικές. Η συσκευή είναι φτιαγμένη από μέταλλο και μαλακό πλαστικό. Κλασικό unibody για την HTC. Μπροστά έχει ένα κομμάτι γυαλιού το οποίο είναι από Gorilla Glass. Το διαφημίζουν στην εταιρεία αυτό. Έχει φοβερή κατασκευή. Το βάρος του είναι στα 150 παρακάτω γραμμάρια. Το πολύ έξυπνο είναι ότι για πρώτη φορά η αρχική οθόνη μπορεί κάποιος να κάνει κάτι χωρίς να ξυλιδώσει τη συσκευή. Εδώ έχουμε 4 εικονίδια. Βλέπετε το τηλέφωνο, το mail, την κάμερα και τα μηνύματα. Στο αντίστοιχο εικονίδιο στο κέντρο του ξεκλειδώματος, εδώ τα μηνύματα, ανοίγει η αντίστοιχη εφαρμογή. Κάνουμε πάλι back να ξανακλειδώσουμε τη συσκευή, να δείτε. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος κατευθείαν την οθόνη κλειδώματος να σύρει το εικονίδιο των κλήσεων και να το πάει κατευθείαν εδώ και να πάει στο dialer. Η συσκευή είναι εξαιρετικά γρήγορη, έχει τον επεξεργαστή Qualcomm στα 1,2 GHz με 768 MB μνήμης. Η οθόνη της είναι 4,3 inches με ανάλυση QHD. Μπορείτε να δείτε ότι παρά την αυξημένη ανάλυση στα εικονίδια παραμένουν 5 που μπορείτε να δείτε με μια πρώτη ματιά. Ωστόσο, η απεικόνηση είναι πολύ καλύτερη. Να πούμε ότι έχει προσθεθεί η υπηρεσία HTC Watch, η οποία τη φορτώνει κατευθείαν το ίντερνετ. Βλέπετε όλους τους τελευταίους τίτλους, τους οποίους μπορείτε είτε να αγοράσετε είτε να νοικιάσετε. Αυτή τη στιγμή βλέπετε κάνει streaming χωρίς κανένα πρόβλημα άμεσα με σύνδεση στο Wi-Fi. Να αναφέρουμε ότι η συσκευή θα βγει στην τιμή του Desire HD στα τέλη Μαΐου στην Ελλάδα, στο Λονδίνο, στα μέσα Μαΐου. Το interface, το οπότε παρέχεται το UI, θυμίζει αυτό του Flyer, είναι εντυπωσιακό. Φυσικά και έχει το λειτουργικό Android 2.3. Επίσης να πούμε ότι η κάμερα στο μπροστινό μέρος για την πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων είναι FPGA και η κάμερα στο πίσω είναι στα 8 MP, η οποία μπορεί να καταγράψει και βίντεο 1080p στα 30 καρέ. Αυτό το Digital Life.